Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καταρχήν θίγεται με την επίκαιρη επιρρώτησή σας ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά στην προστασία του ονόματος και της προέλευσης της φέτας. Και αναμφισβήτητα μου δίνετε την ευκαιρία να αναδείξω τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την προστασία της ελληνικής φέτας και τις θετικές εν τέλει επιπτώσεις που έχουν στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια από τις αδυναμίες που έχουμε ως κοινωνία είναι η τάση μας να υπερβάλλουμε για κάθε τι και κυρίως να κινδυνολογούμε. Συνηθίζουμε δε να θεωρούμε ότι κάτι είναι ή άσπρο ή μαύρο, ή θρίαμβος ή καταστροφή. Και άνευ λόγου, πολλές φορές και με ένα λαϊκίστικο πολιτικό λόγο, επιχείρηται μια πολιτική κερδοσκοπίας που επενδύει στην αγωνία της κοινωνίας και στον πόνο της κοινωνίας. Αυτό συνέβη και συμβαίνει και με την περίπτωση της φέτας και της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, που παρουσιάστηκε από κάψο σε εκχώρηση της χρήσης του ονόματος της φέτας σε τυριά μαϊμού. Αυτά φυσικά δεν ισχύουν για τον αγαπητό συνάδελφο βουλευτή Κοζάνης, κ. Κασαπίδη, ο οποίος και παρακολουθεί με πολύ προσοχή το θέμα από καιρό τώρα. Μια ψύχρεμη, ενδελεχής και κυρίως αντικειμενική εξέταση των σχετικών όρων της συμφωνίας εγκατέλειψε όμως το συμπέρασμα, αγαπητοί συνάδελφοι της κοινωνικής ομάδας των ανεξαρτήτων δημοκρατικών βουλευτών, ότι με τη συγκεκριμένη συμφωνία ενισχύεται η προστασία του εξαιρετικού αυτού ελληνικού προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, POP. Και είναι θετική για τα συμφέροντα των Ελλήνων κτηνοτρόφων, σε αντίθεση με τους Καναδούς κτηνοτρόφους και τυροπαραγωγούς που δηλώνουν εξοργισμένοι με την κυβέρνησή τους. Ξεκαθαρίζω λοιπόν, για να καταλάβουν ποιος μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, ότι δεν υπάρχει καμία χαραμάδα για πώληση καναδέζικου τυριού ως φέτα στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φέτα είναι απόλυτα προστατευόμενη, όπως και όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία όμως αυτή δεν δεσμεύει μέχρι σήμερα τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς, όπου διακινείται τις τρεις τελευταίες δεκαετίες λευκό τυρί ως ελληνική φέτα με ελληνικά σήματα. Με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, η ελληνική φέτα κατοχυρώνεται νομικά και στον Καναδά. Μπαίνουν πλέον περιορισμοί, ακόμη και στη διακίνηση λευκού τυριού, που πολλούν στο εσωτερικό τους, στην εσωτερική τους αγορά, ως ελληνική φέτα, κάτι που δεν συνέβαινε, που συμβαίνει μέχρι σήμερα. Στο εξής, όσοι παρήγαγαν αυτό το τυρί, δεν θα μπορούν να βάζουν το χαρακτηρισμό ελληνικό ή να έχουν σύμβολα που παραπέμπουν στην Ελλάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, βάσει της συμφωνίας επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των ελληνικών συμβόλων από τις συσκευασίες τους και απαγορεύεται η χρήση ελληνικών ονομάτων που παραπλανούσαν τον καταναλωτή. Παραδείγματος χάρη, η Ακρόπολη θα πάψει για να ανακοσμεί το καναδέζικο λευκό τυρί. Αντιθέτως, θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφουν τη χώρα προέλευσης του τυριού. Το γεγονός αυτό συνιστά επιτυχία, κατά τη γνώμη μας, καθώς η προστασία όλων των POP δεν δεσμεύει τρίτες χώρες, αλλά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο της παραγωγής λευκού τυριού, πέραν των παραπάνω περιορισμών, αναγκαστικά αυτή τη φορά, από εδώ και στο εξής, θα τα ονομάζουν τύπου φέτα ή φέτα style ή απομίμηση φέτας. Αξίζει να αναφέρω ότι σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των δεσμεύσεων θα παρεμβαίνει αυταπαγγέλτως το Υπουργείο Εμπορίου του Καναδά για να συμμορφώσει τους παραβάτες, χωρίς να χρειάζεται οι Έλληνες παραγωγοί να αναλώσουν χρήματα και χρόνο βεβαίως για το σκοπό αυτό. Αυτονόητο είναι ότι εντός της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται διαροπάλου, και το ξεκαθαρίζουμε αυτό και το τονίζουμε, η πώληση καναδέζικου τυριού ως φέτα, με όποιο χαρακτηρισμό συνοδεύεται αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα νέα για τη συμφωνία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους Καναδούς κτηνοτρόφους, το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, γιατί αυτό σας διέφυγε κατά τις τοποθετήσεις σας. Διότι εκτός των παραπάνω,
θα διπλασιαστούν από 4 στο 8% οι ποσοστό των εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Καναδά με μηδενικούς δασμούς. Για τη θετική αυτή εξέλιξη στη μάχη της φέτας υπήρξε προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μανουέλ Μπαρόζο. Επομένως, η αλήθεια είναι ότι με την εμπορική συμφωνία αλλάζει πλέον το status quo για τη φέτα στον Καναδά και η ταυτότητα της ελληνικής φέτας προστατεύεται περαιτέρω και μαζί της η Έλληνες παραγωγή αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατοχήρωση των ελληνικών θέσεων και η προστασία των ελληνικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης είναι ξεκάθαρη αλλά και αδιαπραγμάτευτη. Αρκεί να αναφέρω ότι όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλάμβανε μόνο 3 ελληνικά προϊόντα: φέτα, ελιά καλαμάτα και μαστί χαχείου. Πετύχαμε και ανεβάσαμε τα προϊόντα αυτά στα 16: ελαιόλαδο καλαμάτα, ελαιόλαδο κολυμβαρίου, χανίων, ελαιόλαδο σιτίας λασιθίου, ελαιόλαδο λακωνίας, κρόκος κοζάνης, κεφαλογραβιέρα, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, γραβιέρα Κρήτης, γραβιέρα Νάξου, μανούρι, κασέρι, φασόλια γίγαντες Καστοριάς, φασόλια επίσης Πρεσπών αλλά και κοσερβολιά Αμφίσης. Για δεκαετίες στην αγορά του Καναδά η κατάσταση ήταν εντελώς ανεξέλεγκτη και το γνωρίζουμε όλοι μας. Ή τουλάχιστον όσοι έχουν παρακολουθήσει ή όσοι μπήκαμε στη διαδικασία να παρακολουθήσουμε την υπόθεση αυτή. Όποιος ήθελε χρησιμοποιούσε την ονομασία φέτα ανεξέλεγκτα, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό και φυσικά παραπλανούσε τους καταναλωτές. Αυτές όμως οι πρακτικές τελειώνουν με την εμπορική συμφωνία που έγινε. Συνεπώς, ειδικά για τη φέτα, οι ισχυρισμοί περί μη κατοχήρωσης των ελληνικών δικαιωμάτων είναι παντελώς αστήριχτοι. Με δύο λόγια και κλείνω. Πετύχαμε πρώτον, στο δικό μας γήπεδο, πλήρης κατοχήρωση, καμία παραχώρηση. Δεύτερον, φέτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ελληνική. Κανένας από τους Καναδούς παραγωγούς δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει το προϊόν του σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παρά μόνο ως λευκό τυρί. Όχι ως φέτα και χωρίς κανένα σύμβολο, όνομα ή αναφορά που να παραμπέμπει στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι.